σε κορυφαίο σημείο αγάπης. Ο έρωτας και η απώλεια είναι τα πιο δυνατά συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Και η δημοσιογράφος Δέσποινα Σωτηροπούλου τα έχει νιώσει και τα δύο. Έχασε το Γιώργο της, τον επί 20 χρόνια σύντροφό της. Και τα λόγια πολλές φορές δύσκολα μπορούν να περιγράψουν όλα όσα αισθάνεται. Με τον έρωτα, εγώ έτσι το βιώνω τουλάχιστον. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί στον έρωτα μοιράζεσαι. Κάνεις έρωτα, μυρίζεις τον άνθρωπό σου, τον αγαπημένο σου, τον σύντροφό σου, τον φιλάς, σου λείπει το κορμί του και μετά καλείσαι αυτό το κορμί να το αποχωριστείς για πάντα. Πρέπει να κρατήσεις το υπόλοιπο. Τι είναι το υπόλοιπο? Είναι η ψυχή. Σοκ, παθαίνεις σοκ. Και μετά προσπαθείς να δεις πώς θα φύγεις από αυτό και αν θα φύγεις και πώς φεύγεις. Είμαι σε δρόμο ακόμα. Φαντάζομαι θα σου λείπουν πάρα πολλά από τον σύντροφό σου. Αυτό που σου λείπει περισσότερο, ποιο είναι? Μην το ρωτάς αυτό. Όταν ερωτεύεσαι δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Όταν φεύγεις από αυτή τη ζωή δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Ο έρωτας σε οδηγεί και εσύ ακολουθείς. Ο θάνατος σε οδηγεί και εσύ ακολουθείς. Είναι κάτι που το ζω πολύ προσωπικά, πολύ μοναχικά. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί ποιος μου τη δίνει, τη δύναμη αυτή. Νιώθω ότι εκείνος φροντίζει για όλα. Νιώθω ότι έχουν έρθει πολλά πράγματα σαν δώρο μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο από την αγάπη μου. Νιώθω ότι εκείνος δίνει τις εντολές και εγώ απλώς είμαι ένας στρατιώτης που ακολουθώ. Είμαι αφημένη. Δεν προγραμματίζω, δεν ελέγχω, δεν κάνω τίποτα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έγραφα για πάρα πολλά χρόνια και ολοκληρώθηκε μόλις ένα μήνα πριν παρουσιαστεί για τελευταία φορά η ασθένεια του Γιώργου μου. Το τελευταίο κεφάλαιο αποθανατίζει ακριβώς τα συναισθήματα λίγο πριν την αρρώστια, το τελικό χτύπημα της αρρώστιας του Γιώργου μου. Είναι ένα βιβλίο με πάρα πολλά συναισθήματα δικά μας, ανθρώπων που ζήσαμε, που μοιραστήκαμε, που γνωρίσαμε. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον έρωτα και για το θάνατο. Γιατί του συστηνόμαστε συνέχεια, ξέρεις. Κουβαλάει πολλές φυγές, κουβαλάει έρωτες, κουβαλάει την επιρροή των συναισθημάτων που έζησα με τον Γιώργο μου, κουβαλάει τη γραφή μου, τις μνήμες μου. Είναι κομμάτια μας. Είναι κομμάτια μας. Συνεχίζω τη ζωή μου διαθέτοντας τη ζωή μου σε αυτό που θεωρώ πια πολύ σημαντικό. Να υπάρχουμε ένας για τον άλλον. Φίλοι Δέσποινα, ξέρω πως είναι δύσκολο, μα να θυμάσαι πως η ζωή...